Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μακρύς παραμένει ο δρόμος ακόμα και για μια πολιτική προσυμφωνία σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα εν ώψη του σημερινού Eurogroup. Με την χώρα να εμπλέκεται πλέον στον εκλογικό κύκλο χωρών της Ευρώπης, ενώ το ενδεχόμενο ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης παρατείνεται. Σε μπαράζ ευστοποιήσεων προχωρούν το τελευταίο διάστημα οι Έλληνες επιχειρηματίες της ποντοπόρου ναυτιλίας λόγω του υπερδανισμού τους, τη μείωση της τιμής των ναύλων αλλά και της κρίσης. Το τελευταίο διάστημα πολλοί είναι εκείνοι που αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην πώληση των πλοίων τους με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους ή την αναδιάθρωση του δανεισμού τους. Κακή χρονιά το 2016 σύμφωνα με τους Έλληνες εφοπλιστές, πιο υποσχόμενο διαφαίνεται το 2017. Το 2017 τώρα έφερε σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τον τρόπο που οι Έλληνες φορολογούμενοι πρέπει να χτίζουν το αφορολόγητό τους. Εξαιρούνται οι άνω των 70 ετών όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%, όσοι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους, σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100, καθώς και αρκετές άλλες κατηγορίες. Μην ξεχνάτε πως καταναλωτικές δαπάνες όπως η αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων καθώς και οι δαπάνες για υπηρεσίες υγείας δεν υπολογίζονται. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Μόνα κυμαίνεται σε 643,70 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,66%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.